Είναι ημέρα, μια ημέρα χαράς εδώ πέρα σήμερα εμάς για τα άτομα με αναπηρία αλλά και τα δημοτικά και γυμνάσια σχολεία της Αρκαδίας. Βιωματικό σεμινάριο με τη συμμετοχή μικρών μαθητών έλαβε χώρα στην Τρίπολη. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Ο κύριος Νίκος Καραλής, πρόεδρος Πομαμαία Πελοποννήσου, δήλωσε πως είναι μια χαρά για εμάς. Διοργανώσαμε μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αυτό το βιωματικό σεμινάριο για να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές. Διοργανώσαμε μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση τον κύριο Οικονομόπουλο αυτό το βιωματικό, γιατί θέλουμε να μάθουν τα παιδιά, οι μαθητές, πώς μπορούν να συνοδεύουν άτομα με αναπηρία. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές και να βλέπουν πώς περπατάνε με τη λευκή ράβδο στην όδευση τυφλών. Θέλουμε να μάθουμε τα παιδιά με αμαξίδια πώς μπορούν να κυκλοφορούν, πώς μπορούν να συνοδεύονται και πώς μπορούν να παίξουν και μπάσκετ. Διότι έχουν έρθει από το Πανεπιστήμιο της Σπάρτης τα παιδιά αμαία για να παίξουν σήμερα, να κάνουν ένα μπάσκετ εδώ δίπλα στο ένατο δημοτικό σχολείο. Θέλω πράγματι ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτές, όλους τους μαθητές που είναι εδώ πέρα σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τα άτομα με αναπηρία που είναι εδώ σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειακό Διευθυντή, τον κύριο Οικονομόπουλο, για την ιδέα που μαζί ξεκινήσαμε να κάνουμε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, διότι την σημερινή κάλυψη των εξόδων. Να ευχαριστήσω την κυρία Οικονομάκου, που είναι και υπεύθυνη αντιπεριφερειάρχη στα κοινωνική υπηρεσία. Εδώ είναι και η αντιπεριφερειάρχη, η αντιδήμαρχο, η κυρία Κλειώ από το Δήμο, που και την ευχαριστούμε. Θέλω να τους ευχαριστήσω και το Δήμο Τρίπολης, διότι μας έφερε εδώ πέρα σήμερα τις ομπρελές μας να έχουμε τη σκιά, τις καρέκλες, τα τραπέζια και μας παραχώρησε και την πλατεία για να κάνουμε τα σημερινά βιωματικά. Επίσης, είναι μια ωραία ημέρα χαράς, διότι έχουν έρθει και ο Σύλλογος Αμαία Λακωνίας, ο Σύλλογος Αμαία Κορινθίας, ο Σύλλογος Αμαία Αρκαδίας, όπου συμμετέχουν οι σύλλογοι σήμερα στα βιωματικά. Δεν μπορεί να έρθουν και οι άλλοι σύλλογοι. Ξέρετε, είναι μια ημέρα καθημερινή και εν πάση περιπτώσει είναι και μια ημέρα που τη βλέπετε κάνει πολύ ζέστη σήμερα και είναι, ξέρεις, με τα παιδιά ευαίσθητα. Είναι και το ειδικό δημοτικό σχολείο εδώ, είναι και τα ΕΕΚ Μαντινίας, είναι και το νηπιαγωγείο. Δηλαδή όλα τα σχολεία σχεδόν της Αρκαδίας έχουν λάβει χώρα, έχουν λάβει μέρος εδώ πέρα. Σήμερα όντως η δράση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, σε μικρούς μαθητές οι οποίοι διαμορφώνουν τώρα τις αντιλήψεις τους και την προσωπικότητά τους, και η βιωματική δράση αφορά την γνώση τους και την επαφή τους με την αναπηρία, με τα άτομα με αναπηρία τα οποία κινούνται στο δημόσιο χώρο, σπουδάζουν, απασχολούνται, είναι συμμαθητές τους. Συνεπώς έχει ιδιαίτερη σημασία να αντιληφθούν ότι η αναπηρία είναι δικαίωμα, αφορά όλους τους ανθρώπους και κυρίως αφορά το περιβάλλον. Το περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να είναι φιλικό και προσβάσιμο για τα άτομα με αναπηρία, είτε αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά το δημόσιο χώρο, είτε αφορά το δομημένο περιβάλλον, είτε αφορά τις υπηρεσίες, για να μπορέσουν και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν ισότιμα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σταθερά στηρίζει την Ομοσπονδία των ΑΜΕΑ, τα παιδιά ΑΜΕΑ. Κάθε δράση η οποία γίνεται προκειμένου να ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας και στο κοινωνικό σύνολο, και θα συνεχίζει, το λέω επίσημα αυτό, θα συνεχίζει να στηρίζει κάθε τέτοιου δράση. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικότερες οι δράσεις αυτές, πολύ σημαντικότερες από οποιασδήποτε άλλες, και είμαστε αισιόδοξοι ότι και με τους πόρους που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και με τους δικούς μας πόρους, θα μπορέσουμε να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε, να κάνουμε γνωστά όλα τα θέματα των ΑΜΕΑ στην κοινωνία των μαθητών, όπως βλέπετε σήμερα, αλλά και ευρύτερα, και να μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα τα οποία αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση όλων μας.
και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση. Ουσιαστικά πρέπει να εξοικειωθούμε, να ενημερωθούμε, να αγκαλιάσουμε, να αγαπήσουμε την αναπηρία. Και αυτό πρέπει να ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία. Πρέπει να μάθουμε αφενός να θαυμάζουμε όλους αυτούς τους αγωνιστές, τους πραγματικούς αγωνιστές της ζωής, και αφετέρου να βοηθούμε με κάθε τρόπο, είτε εθελοντικά, είτε οργανωμένα, μέσα από μια δομή, από το κράτος το ίδιο, από την αυτοδιοίκηση, για όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όπως πολύ συχνά λέμε, η αγκαλιά και η βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους είναι έκφραση πολιτισμού και ανθρωπιάς. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι τα γνωρίζαμε μέχρι πρότινος. Τα παιδιά σιγά σιγά μαθαίνουν την αναπηρία, μαθαίνουν να ζουν, να συνυπάρχουν τα παιδιά μεταξύ τους, είτε έχουν κάποιο θέμα είτε δεν υπάρχει. Και γι' αυτό σήμερα εμείς κάνουμε ένα βιωματικό σεμινάριο, αναγνωρίζοντας την αναπηρία στην πράξη, με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τον Δήμο Τρίπολης. Η περιφέρεια πάντα είναι αρρωγός σε τέτοιες εκδηλώσεις. Υπό ΜΑΜΕΑ, όπως γνωρίζετε, μας ενδιαφέρει στον κόσμο που ζούμε να μην υπάρχει διαφορετικότητα, να μην υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος, άλλος για τα άτομα με αναπηρία και άλλος για τα κανονικά εντός εισαγωγικών άτομα. Πρέπει να συνυπάρχουμε, να μας γίνει βίωμα αυτό, ότι πρέπει να ζούμε μαζί και να μην κάνουμε το αυτονόητο, να μην το κάνουμε εξαίρεση.